Η επιτυχία της έκθεσης αποδεικνύει ότι δεν πήγαν χαμένοι οι κόποι μας. Αυτό ήταν το μήνυμα που θέλησε να περάσει ο Σύνδεσμος Γουνοπιών Καστοριάς για τη φετινή διοργάνωση της Διεθνής Έκθεσης Γούνας. Στον απολογισμό, ο πρόεδρος του Συνδέσμου μίλησε για περισσότερες πωλήσεις και μεγαλύτερες εμπορικές συναλλαγές σε σύγκριση με την περσινή χρονιά. Γίνανε δουλειές σε εμπορέματα παραπάνω, δόθηκαν παραγγελίες και πουληθήκανε από τα περίπτωρα πάρα πολλά εμπορέματα. Δηλαδή, είχα αναγγείλει ότι πουλήθηκαν 560-880 και διάφορα άλλα μικρά προϊόντα. Φέτος πουληθήκανε 1287. Είναι 30% απάνω. Και 30% η αξία, άραγε έχουμε κατορθώσει το ακατόρθωτο. Δυστυχώς όμως για μια ακόμη χρονιά δεν έλειψαν και τα παράδοξα. 20 πελάτες από τη Ρωσία που ήρθαν στη χώρα μας με έξοδα του Συνδέσμου για την έκθεση, ανταγωνιστές κατάφεραν να τους πάρουν από το αεροδρόμιο στη Θεσσαλονίκη αντί να έρθουν στην Καστοριά. Αυτό δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε και ούτε μπορούμε να κάνουμε κάτι. Σε αυτό το σημείο ακριβώς θέλω να πω ότι πολλοί συναδέρφοι μας που εκθέτες διαμαρτυρήθηκαν. Γιατί γίνεται αυτή η αθέμητη διαφορά. Γιατί μένουν έξω πελάτες. Γιατί δεν ήρθαν όλοι. Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό και εμείς προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε ορισμένα πράγματα. Μιλήσαμε με την εταιρεία που μετέφερε τον κόσμο. Με το ίδιο το αφεντικό το κάλεσαμε εδώ πέρα και μιλήσαμε. Δεν είχαμε λάβει καλά τα μέτρα μας, δεν νομίζω, γιατί προτού 3-4 χρόνια είχαμε στείλει δικούς μας ανθρώπους και πάλι είχαμε απώλειες. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου εξέφρασε παράλληλα και το παράπονό του για τους μεγάλους επιχειρηματίες της Καστοριάς, οι οποίοι φέτος προτίμησαν να μην συμμετέχουν στην έκθεση. Ωστόσο, συνολικά την έκθεση Γούνας Καστοριάς επισκέφθηκαν 1.135 εμπορικοί επισκέπτες.